άλλος οι δύο ρόδες είναι όχι πιο ωραίο, αλλά αρκεί πάντα να βρίσκεται υπό τον έλεγχό σας. Και βέβαια πάντα με κράνος, όπως λέει ο Θεοσίου Σουμαράκης. Μεγάλη χαρά η σημερινή. Από ό,τι είδατε και εσείς, είναι μεγάλη συμμετοχή στα πρώτα μοτοκαλλιστεία της Λέσχης Μεζοκριστών Αλεξανδρούπολης. Έχει αρκετό κόσμο που έχουν φέρει τα μηχανάκια, παπάκια, βέσπες ή αντίκες. Πιστεύω να πάνε όλα καλά, οι νικητές να χαρούν τα δώρα τους και του χρόνου με υγεία να πραγματοποιηθούν τα δεύτερα μοτοκαλλιστεία. Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε αυτό το εγχείρημα. Λίγα λόγια θα πούμε μόνο για τη Λέσχη και θα ξεκινήσει η διαδικασία των μοτοκαλλιστών. Η Λέσχη λοιπόν της Αλεξανδρούπολης είναι μια ιστορική Λέσχη η οποία έχει χρονολογηθεί από το 1979. Ήμασταν οι πρώτοι στην Βόρεια Ελλάδα που ψήφισε φυσικά μαζί με τους υπόλοιπους 6 την τότε πρωτοειδρυθής ομοσπονδιακή ομοσπονδία Ελλάδας. Αυτό που είναι κανένα και ανήκει στον Νίνο τον Κονίτη που ήταν αντιπρόσωπος της Κιάτζης στην Αλεξανδρούπολη. Κλάρα ετοιμάζεται να έρθει, ντυμένη στα άσπρα.
56 μοντέλο. Αγοράστηκε στην Ελλάδα το 1964 το κυκλοφορία του Μουρκλή. Είναι νικητής στην κατηγορία Πάντας. Το νούμερο 27 κερδίζεις. Ένα MP3 player προσφορά στην ΑΠΑ πληροφορική. Σωληνά και ψηλής πίεσης σε ισοδένα ίσως της το βάλεις. Και έχεις όμως έκπτωση 30% για δισκόπλα. Και το νούμερο 1 είναι το νούμερο 1, ο Οικονομίδης. Και επίσης παίρνεις ένα πιστικό για να το καθαρίζεις και να το πλένει το Grand Gold House και ένα Piper προς φίλτρο να το κύριε σπουλιότητα. Τρίτος νικητής στην κατηγορία Vespa είναι ο Κομίτης Δοξάκης.